Γεια σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο κύριου εδώ από το www.umbrella.com. Είμαι ο Σάκης Αρναούτογλου μαζί με το seleo.gr. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του κύριου για την Παρασκευή, όπου παρακολουθούμε στην κίνηση των εφόσεων ανά ώρα. Πάνω δεξιά βλέπετε ανά ώρα την πρόγνωση. Πόσες συννεφιές, οι αραιές μεν, αλλά κατά διαστήματα αυξημένες, θα αρχίσουν από τα δυτικά να πυκνώνουν, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, και ενώ οι νεφώσεις αυτές θα φτάσουν στα ανατολικά προς το απόγευμα κυρίως, ο καιρός θα έχει καθαρίσει παράλληλα στην δυτική Ελλάδα. Τι θα φέρουν τώρα αυτές οι συννεφιές, οι οποίες θα έχουν και αρκετή σκόνη μαζί τους και θολούρα στην ατμόσφαιρα. Βλέπουμε τις περιοχές όπου αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από κάποιες βροχές, λίγο πιο αξιόλογες, στα δυτικά με τη μορφή λασποβροχής, στα υπηρετικά και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τη μορφή λασπομπόρας και τοπικής λασποκαταιγίδας. Στις βορειότερες περιοχές, εκεί όπου είναι πιο σκούρα τα χρώματα, στην υπόλοιπη χώρα ένα πέρασμα λασποψυχάλας δεν αποκλείεται στα ανατολικά, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι τώρα θα παραμείνουν ενισχυμένοι στη Δυτική Ελλάδα, μάλιστα θα ενισχυθούν λίγο ακόμη τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και στην Δυτική Ελλάδα, και όπου βλέπετε τα κίτρινα χρώματα δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στα δυτικά, αν η συννεφιά φύγει γρήγορα, δεν αποκλείεται να φτάσει ο υδράγειος και τους 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα ξεπεράσει τους 27 με 30 βαθμούς εξαιτίας της συννεφιάς. Τώρα, όσον αφορά στην Αττική, ο καιρός αναμένεται να είναι συννεφιασμένος κατά διαστήματα, με ένα πέρασμα κάποιες ψυχάλες και ασθενούς τοπικής λασποβροχής, οι άνεμοι ασθενείς, μπουκαδούρα στα 4 μποφόρ και θερμοκρασία όχι κάτω από 21 βαθμούς το βράδυ και όχι πάνω από 27 βαθμούς το μεσημέρι. Θα έχει ζέστη τη νύχτα και νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα. Και δυσφορία αρκετή, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και στα αστικά κέντρα κυρίως. Και η Θεσσαλονίκη βλέπουμε ότι θα έχουμε την ίδια εξέλιξη, συννεφιά, με ένα πέρασμα λασποψυχάλαση και ασθενούς λασποβροχή στο πρώτο μισό. Προς το απόγευμα θα ανοίξει ο καιρός, ασθενείς θα είναι οι άνεμοι και η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Και εδώ όμως δεν φαίνεται να πέφτει η θερμοκρασία στο κέντρο κάτω από τους 20 βαθμούς, γύρω από τη Θεσσαλονίκη κοντά στους 16 βαθμούς το πρωινό της Παρασκευής. Η Πάτρα θα ξεκινήσει με συννεφιά και κάποια παροδική λασποβροχή, αλλά όσο τα βαδίζουμε προς το μεσημέρι και αργότερα, ο καιρός εδώ αναμένεται σταδιακά να ανοίξει. Μια άνεμη βορειοανατολική αρκετά ενισχυμένη στο Ρίο δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς το πρωί με 30 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Στο κέντρο της Πάτρας δεν αποκλείεται ο υδράγειος το πρωί να μην πέσει κάτω από τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο Ηράκλειο αναμένεται κάποια ρεή συννεφιά που βαθμία θα πυκνώσει μέσα στην ημέρα και κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα. Ένα πέρασμα λασποψυχάλας δεν αποκλείεται και από το Ηράκλειο και γενικότερα από την Κρήτη. Η άνεμη θα είναι ασθενής, αυξημένη και εδώ η σχετική υγρασία και η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον καιρό του Σαββάτου, όπου βλέπετε θα είναι πολύ καλύτερος. Κάποια σκόνη και συννεφιά στα ανατολικά και τα νότια, θολούρα δηλαδή. Στην βορειοδυτική Ελλάδα βλέπουμε εκεί στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, κάποια συννεφάκια τα οποία επιμένουν και το Σάββατο το πρωί. Όμως μέσα στην ημέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση παντού. Κάποιες λίγες, πολύ λίγες αραιές συννεφιές ίσως σχηματιστούν στα δυτικά τμήματα της χώρας μας και κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Τώρα από πλευράς πιθανότητας βροχής υπάρχει εκεί στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο και το Σάββατο πιθανότητα μπόρας στα πιο ημιορεινά ορεινά τμήματα και όχι μόνο. Στην υπόλοιπη χώρα βλέπουμε το χάρτη πεντακάθαρο, αναμένεται πολύ καλύτερος καιρός το Σάββατο στις περισσότερες, όπως σας είπα, περιοχές Ελλάδας, με λιγότερη θολούρα η οποία θα εντοπίζεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι και το τέλος του Σαββάτου και μόνο εκεί. Όσον αφορά στους ανέμους, θα έχουν εξασθενήσει τη Δυτική Ελλάδα σημαντικά. Από τα Κύθρα στην Νότια Πελοπόννησο, εκεί που βλέπετε τα κίτρινο-πορτοκαλί χρώματα, θα πνέουν πιο δυνατή άνεμοι στα 5 με 6, τοπικά έως και 7 μποφόρ. Ενώ ο υδράγειος το Σάββατο το μεσημέρι δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 30 με 31 βαθμούς, τοπικά και 32 στα κεντροανατολικά υπηρετικά και τους 26 με 28 και 29 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι τώρα της Κυριακής θα δούμε ότι θα υπάρξουν κάποια σύννεφα. Έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε την Κυριακή από τις πρωινές ώρες. Θα υπάρξουν κάποιες συννεφιές, επαναλαμβάνω, το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στα πολύ πολύ βόρεια τμήματα της χώρας μας και κυρίως κατά μήκος των συνόρων μας με τα Σκόπια και την Βουλγαρία, όπως βλέπετε. Αυτά τα συννεφάκια είναι συννεφάκια αστάθειας, τα οποία, όπως βλέπετε, δεν αποκλείεται να αφήσουν στην ορεινή Ήπειρο, την ορεινή Πέλαπη, Ιερία, η Μαθία και γενικά τα ορεινότερα τμήματα της Μακεδονίας στα σύνορα με τα Σκόπια κάποιες μπόρες το απόγευμα και το βράδυ. Μικρής όμως διάρκειας είναι τα φαινόμενα και όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στην υπόλοιπη χώρα και η Κυριακή βλέπετε θα κυλήσει πολύ ομαλά χωρίς φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι δεν δείχνουν να παρουσιάζουν κάποια αξιόλογη μεταβολή. Δείτε κάτι κυτρινάκι και στην Πίνδο. Γενικά δεν αποκλείεται να ενισχυθεί λίγο ο άνεμος ο δυτικός στην Πίνδο, ενώ στα νότια και κυρίως στο Κρητικό θα έχουμε 6 έως και 7 μποφόρ δυτικούς ανέμους και μόνο εκεί. Η θερμοκρασία την Κυριακή το μεσημέρι σε πιο χαμηλά επίπεδα στην Δυτική Ελλάδα εξαιτίας του δυτικού ρεύματος. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα ξαναπιάσουμε και 30 βαθμούς Κελσίου τοπικά.
Όσον αφορά στον καιρό της Δευτέρας, κάτι θα πάει να αλλάξει, όχι σε όλη την Ελλάδα. Παρατηρήστε τα συννεφάκια που σχηματίζονται κατά διαστήματα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία ότι θα έχουμε περισσότερη αστάθεια εκεί και μάλιστα η οποία φαίνεται να γίνεται λίγο περισσότερη σε όλη τη Μακεδονία και τη Δυτική και Βόρεια Θράκη όσο θα βαδίζουν προς το βράδυ της Δευτέρας. Έτσι λοιπόν η πιθανότητα είναι μεγάλη τη Δευτέρα για κάποιες μπόρες ή καταιγίδες για τους αγρότες μας αυτό στην Μακεδονία, στις περισσότερες περιοχές εκεί όπου έχουμε τους χρωματισμούς τους ανοιχτούς μπλέως και αρκετά σκούρους, με κάποιες μπόρες ή καταιγίδες που ίσως με τα σημερινά δεδομένα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από δυνατό άνεμο και από χαλάζι. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, πεντακάθαρος ο χάρτης, ο καιρός θα παραμείνει και τη Δευτέρα πάρα πολύ καλός. Όσον αφορά τώρα στους ανέμους και την Δευτέρα, παρατηρούμε ότι γενικά στα βουνά μας, από την Ήπειρο, την Ορεινή μέχρι την Πελοπόννησο, θα φυσά κάπως πιο δυνατός δυτικός άνεμος στα 5 με 6 μποφόρ, το ίδιο και στο βόρειο Κρητικό. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις στις βορειότερες περιοχές της χώρας μας. Η θερμοκρασία τέλος, τη Δευτέρα, θα παρουσιάσει κάποια μικρή περαιτέρω πτώση σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Καλές θα είναι θερμοκρασίες, όχι ιδιαίτερα αυξημένη πολύ σχετική υγρασία. Γενικά καλές θερμοκρασίες λοιπόν μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 25 του μηνός, από την Τρίτη 26 του μηνός και κυρίως μέχρι και τα τέλη περίπου του μήνα που διανύουμε. Διαφέρονται περισσότερες βροχές στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια με τη μορφή βροχών και καταιγίδων. Φαινόμενα για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά και αύριο εδώ στο www.umbrella.com. Τεράστιο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε μας για τη δική σας μετενημέρωση. Αύριο πάρει κύριε.